Καλησπέρα από τους ζωντανούς μουσικούς. İner yerlere dökülür
Να είμαστε ζωντανή μουσική με όμικρο γιώτα στο entropiaradio.gr και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω καλεσμένη μου μια πολύ παλιά και πολύ καλή μου φίλη, την Dilek Koç. Merhaba. Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα και από μένα. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε είναι από το πρώτο προσωπικό της δίσκο, το Καρσί της Dilek. Που... Ποια χρονολογία ήταν αυτό, τι λέει? Ήτανε 2005. Κάπου, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. 2005 μαζί λοιπόν. Ναι, ναι. Αυτό ήταν ένα ντουέτο με τον Δρόσο Κουτσόκοστα. Κουτσοκώστα. Κουτσοκώστα. Έχουν παίξει ο Γιώργος Ψάλτης βιολί, ο Απόστολος Σαρδάκας κανονάκι, ο Κυριάκος Ταπάκης σούτι, ο Δημήτρης Μιστακίδης λαούτο και ακουστικό μπάσο, ο Λευτέρης Παύλου Κρουστά και πολλοί άλλοι που συμμετείχαν, όπως ο Σουκρού Καμπατσί στο κλαρίνο, ο Μάρκος ο Σκούλιος στο Νέι, ο Τάκης Παλαιογιάννης λαούτο, επίσης εγώ στα κρουστά, ο Θωμάς ο Κοροβίνης που τραγούδησε και ο Δρόσος Κουτσοκώστας. Μεγάλη παρέα ήμασταν τότε. Μεγάλη παρέα, ναι. Ωραία χρόνια και εκείνα, ωραία και αυτά. Λοιπόν, Dilek, εμείς γνωριζόμαστε και εντάξει, ξέρω πολλά πράγματα για την πορεία σου. Είχα τη χαρά να είμαι και εγώ δίπλα σου σε πολλά από αυτά, αλλά ο κόσμος όμως θα πρέπει να τα ακούσει από την αρχή. Οπότε θα σου κάνω ερωτήσεις που τις ξέρω. Εντάξει. Θα φανεί αστείο τώρα. Πώς και έτσι από την Ελλάδα, από την Ατάλεια δεν είσαι? Από την Ατάλεια είμαι, αλλά σπούδασα στην Κωνσταντινούπολη. Δεν θα αναγύρισα στην Ατάλεια. Από την Κωνσταντινούπολη ήρθα κατευθείαν Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Πώς έγινε αυτό, για ποιο λόγο? Με άνεμο έρωτας. Α, ερωτική μετανάστρια δηλαδή. Μάλιστα. Μάλιστα. Το πιο όμορφος τρόπος να μεταναστεύσει κάποιος. Όντως. Και εδώ έκανες και ένα μεταπτυχιακό, νομίζω. Εδώ τελείως έκανα την αρχιτεκτονική που σπούδαζα στην Τουρκία. Έκανα 5 μαθήματα ακόμα. Πήρα και το πτυχίο από εδώ, από το Πανεπιστήμιο Αριστοτέλειου. Ωραία. Αρχιτέκτονας μηχανικός έγινε, αλλά τίποτα δεν κουνιέται. Τώρα πια τότε δεν χτίζεται κάτι. Ναι, τίποτα, εντάξει. Ο πρώτος μας κοινός φίλος από τον οποίο γνωριστήκαμε ήταν ο Νίκος Τζάνης. Μάλιστα. Μουσικός και αρχιτέκτονας. Και τότε στείναμε ένα τρίο με τον Μπαρίς Μπάλ και τον Δημήτρη Παναγούλια και με σένα κουαρτέτο, του Σικιαγιέτ. Το Σικιαγιέτ, δηλαδή? Παράπονο. Παράπονο, ναι. Έτσι ονομαζόταν. Ναι, τι κρίμα να μην έχουμε φέρει κάτι από τότε. Κάτι θα βρούμε. Ή μπορεί να βρούμε στο διαδίκτυο, στην πορεία. Ναι, ναι, κάτι θα βρούμε. Ωραίο κουαρτέτο ήταν τότε, πρωτοποριακό για τα χρόνια εκείνα που παίζαμε τουρκόφωνα. Νομίζω μόνο αυτά τα δύο σχήματα ήταν, η Σικιαγιέτ και η Κρυμζή Γκιούλ. Πάλι με τον Νίκο τον Τζάνι, με τα σάζια. Ο κόσμος δεν είχε ακούσει έτσι. Πρώτη φορά ήταν έτσι, νομίζω, ναι, και στα τουρκικά ο κόσμος. Στα τουρκικά. Να έρχεται και να ενδιαφέρεται, ναι, κτλ. Εγώ φοβόμουν να τραγουδήσω στα, ναι, τουρκικά. Και εμείς σου λέγαμε, αυτά μας αρέσουν, πάμε. Πώς όμως ο κόσμος τι θα πει και τέτοια. Ναι. Τότε διαφορετικά ήταν λίγο τα πράγματα. Ναι, ήταν βέβαια όταν μιλάμε για σχεδόν 20 χρόνια πριν, 17, ναι, πόσα χρόνια. Είμαστε. Εννοείται, ακόμα δεν υπήρχε η ελληνοτουρκική φιλία σαν όρος. Ναι, ναι, σαν όρος, σε παρένθεση. Ναι, σαν... Που τώρα γίνονται. Υπήρχε η αληθινή, αυτή που κάναμε εσύ που ταξίδευες και εκεί και εδώ. Έτσι, εμείς, ναι, που πηγαίναμε και στην Τουρκία, mm-hmm, για, mm-hmm, μαθήματα, για να γνωρίζουμε με τις μουσικές. Τότε ξεκίνησε και μαζί με το σεισμό. Και αυτό, ναι, βοήθησε βέβαια. Και ο κόσμος δεν πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη. Έλληνες. Ακριβώς. Φοβούντουσαν πάρα πολύ. Ούτε και οι Τούρκοι εδώ. Ούτε. Βέβαια. Μετά ήρθαν οι Τούρκοι εδώ, πήγαν οι Έλληνες εκεί πέρα. Ναι. Ήταν, λένε, ίδιοι άνθρωποι και είμαστε. Λέμε, δεν ήξεραν, δεν ήξεραν. Έτσι, ναι. Απίστευτο. Ο κόσμος, ναι, δεν ήξερε. Εμείς που ταξιδεύαμε, ξέραμε και να που. Τελικά τώρα τα πιο δημοφιλή είναι τα τουρκικά σύρια. Όλος ο κόσμος. Ευτυχώς, εντάξει, έφυγε αυτό το πράγμα, έτσι. Ο κόσμος τώρα γνωρίζει, ναι, 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 μεταξύ τους, πιο καλά την κουλτούρα. Πολύ, ναι. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στο επόμενο. Έχουμε πολλά να ακούσουμε και πολλά να πούμε βέβαια και συνεχίζουμε μετά. Τώρα θα παίξουμε το Οσμάν Αγά. Θες να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό?
Ο Σμάναγα είναι από το τελευταίο μου δίσκο που κυκλοφόρησε από την Sony Music Τουρκία. Το Souvenir Thessaloniki. Souvenir Thessaloniki, ενθύμιο Θεσσαλονίκης. Selanik Hatırası, να πούμε και στα τουρκικά. Ένα τραγούδι που τραγουδάμε μαζί με την Γλυκερία. Μας έκανε πάλι μεγάλη τιμή και σε αυτό το δίσκο, όπως το Σεβδάλη Μαμάν. Στο δεύτερο σου δίσκο που θα ακούσουμε και στη συνέχεια, όπως ναι, και στον τρίτο, είναι η Γλυκερία. Και η Γλυκερία, ναι. Αλλά σε τρία τραγούδια. Και η Πέλα Νικολαίδου είναι σε ένα. Ναι, έχουμε και ποντιακά τραγούδια. Ωραία. Σε αυτό το δίσκο έχει πολλά τραγούδια. Δηλαδή έχει και καπαδόκικα. Έχει και νέους συνθέτες, λίγο αργότερα θα ακούσουμε αυτά όπως Περίδης και Κώστας Φαλκόνης. Τώρα το Ασμάναγα είναι τραγούδι έτσι, στα τουρκικά και στα ελληνικά. Τραγουδιέται και στα Βαλκάνια και στα αλβανικά και στα σέρβικα. Είναι δημοφιλή και εκεί, ναι. Δημοφιλές. Ωραία. Duman Duman λοιπόν από το Souvenir Thessaloniki της Dilek Koç. Να με συγχωρείτε, αυτό είναι το Οσμάναγα. Παπλώμα να κοιμηθείς, Οζομανάγα.
νόμα να κοιμηθείς, όσμα να γάλ. Ωραία, αυτό ήταν το «Σμα να γάλ», λοιπόν. Θα επικεντρωθούμε περισσότερο στην πιο φρέσκια δουλειά σου. Ναι. Θα βάλουμε και από το παρελθόν, ακούμε. Τίποτα δεν παγιατεύει, ίσα ίσα μένει στην ιστορία. Αλλά θα επικεντρωθούμε στο Souvenir Thessaloniki, που το έχει ακούσει λιγότερο ο κόσμος από τα ραδιόφωνα, γιατί είναι πιο πρόσφατο. Σας έδωσε κομμάτι, σου έδωσε και ο Ορφέας Περίδης. Μάλιστα, ναι. Είναι πολύ αγαπημένο μου το τραγούδι του. Τα τσιγάρα. Τα τσιγάρα να μας βίνω, ναι. Έκανα αυτό. Στα τουρκικά, εγώ έβαλα στίχους. Και έκανε στους στίχους εσύ, ναι. Μεταφορά. Ωραία. Για να μια ενορχήστρωση έτσι όμορφη, μας άρεσε πάρα πολύ με την ομάδα. Να μιλήσουμε και τους μουσικούς αργότερα, ναι. 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 Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ας πούμε και τώρα, λοιπόν, mm-hmm. στο τελευταίο Souvenir Thessaloniki, την ενορχήστρωση την είχε περισσότερο ο Δημήτρης Παναγούλιας, που παίζει και τα κρουστά. Τα κρουστά και είναι μαέστρος γενικά, ναι. του σχήματος. Και έπαιξε ο Μάκης ο Μπαγκλάτζης. Βιολί. Νίκος Αγκούσης, ο Νίκος Αγκούσης κλαρίνο. Νέι. Νέι. Ο Θανάσης Κουλιανδιάνος κανονάκι. Σάκης Γιώργου Ούτη. Τζουμπούς. Και Τζουμπούς. Ναι. Και ο Δημήτρης Σύνδος ήταν και αυτός πολύ σημαντικός, ήταν στο δίσκο. Έγραψε και την ηχογράφηση, ναι, αυτός έκανε. Ναι. Την της ορχήστρας. Την φωνή μου έκανε ο Γιώργος ο Ψάλτης. Αχα, ωραία. Έκανε. Δημήτρης Σύντος ήταν και σε μπάσο, κιθάρα. Mm-hmm. Όλα τα έγχορτα, ναι, τα συνοδευτικά. Ναι. Ωραία, θα ξαναεπανέλθουμε στο Δημήτρη το Σύντο, γιατί κάτι μυρίζει καινούριο. Θα το πούμε αργότερα. Ας ακούσουμε τα τσιγάρα ή αλλιώς ντουμάν ντουμάν του Ορφέα Περίδη σε μεταφορά στίχων της Ντιλέ Κότς.
Αυτό ήταν το «Τα τσιγάρα», η «Ντουνιά Ντουνιά», αγαπημένη επιτυχία μεγάλη του Ορφέα Περίδη, που σας το εμπιστεύτηκε και καλά έκανε, γιατί του δώσατε έναν άλλο αέρα, έτσι πιο ανατολίτικο. Όντως. Πολύ όμορφο. Παιδιά έκαναν πάρα πολύ ωραίο ένα ορχήστρωση, με βιολιά, έτσι έδωσαν. Ναι. Και το «Ντουνιά» που παραλείψαμε είναι το πρώτο κομμάτι που ανοίγει το CD. Θα μας μιλήσεις για το συνθέτη, ποιος ναι. είναι, τι κάνετε μαζί. Ντουνιά είναι τα Χαμαπούλια, τα γνωστά. Mm. Ένα τραγούδι, όλη η Ελλάδα το ξέρει. Μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Κώστα Φαλκόνη, σαλονικιός συνθέτης. Στο οποίο έβαλες επίσης λόγια. Ναι, εγώ έβαλα μια απόδοση από τους στίχους τους ελληνικούς του Χρήστου Παπαδοπούλου. Δηλαδή προσπάθησε να είναι σε ίδιο δρόμο, ας πούμε. Το ίδιο μήνυμα, ναι. Ναι, ναι, το ίδιο μήνυμα. Δύσκολο ήταν λίγο, αλλά εντάξει, κατάφερα, νομίζω. Ωραία. Και τι άλλο ετοιμάζεις με το συνθέτη αυτόν? Ετοιμάζω διάφορα πράγματα εφηβεία φέτος, θα τα πούμε αργότερα. Μία συνεργασία είναι αυτή με τον Κώστα Φαλκόνη και Γρηγόρη Σημαδόπουλο στο πιάνο. Έτσι, ένα σχήμα με εντέχνο τραγούδια πιο πολύ. Κάθε Δευτέρα στην Βεντέτα θα είμαστε εδώ, ωραία. Σαλονίκη. Πότε αρχίζετε? Νοέμβριο. Αρχίζουμε τον Νοέμβριο. Ωραία, να το θυμηθούμε, να το ξαναπούμε και εμείς στον κόσμο. Ναι. Ωραία. Ακούμε λοιπόν τη συνεργασία αυτή, το «Ντουνιά» ή αλλιώς τα Χαμοπούλια στα ελληνικά, σε απόδοση των στίχων του Παπαδόπουλου από την Τηλεκότς και τραγούδι. Thank you.
kalmaz kimseye dünya. Ah ne Sultan Süleyman'a, bu aşkın şarabından. Ah içelim kana kana. Kısa yazık ki masallarda hep yalan. Tanrı merdiven indirsin yıldızlardan yere kadar. Tanrı merdiven indirsin yıldızlardan yere kadar. Bulutların ardında, ah güneş her dem bekliyor. Dünya dönüyor ama, ah yıllar geri dönmüyor. Rüyalar kısa. Yazık ki masallarda hep yalan. Tanrı hiç düşünmedi mi sarmaşıklar göğe kadar. Tanrı hiç düşünmedi mi sarmaşıklar göğe kadar. Ah insanı dert bitirir, gönül çırpınıyor ah yaralı kuşlar gibi. Αυτό ήταν και το Ντουνιά ή αλλιώς τα Χαμοπούλια, αγαπημένα κομμάτια που τα μετέφερες στα τουρκικά. Δύσκολη δουλειά, έτσι. Με μετάφραση, απόδοση, ναι, είναι απόδοση. Δύσκολο πράγμα. Δηλαδή και πρέπει να είναι όμορφο στην γλώσσα που μεταφέρεις και πρέπει να ταιριάξει και το τραγούδισμα, φωνή, έντα, δηλαδή, αυτό προσέχω πάρα πολύ. Ναι, και τα έχεις προσέξει πάρα πολύ όντως, ναι. Γιατί είναι και γνωστά κομμάτια, έχεις προσέξει φωνή, έντα να είναι η ίδια και τα λοιπά. Προσπαθώ και αυτά να μπράβο, είναι. Ναι. Δύσκολη και δουλειά. Νόημα και άλλη γλώσσα είναι, ναι, δεν μπορείς, ναι, να εκφράσεις με ίδιο τρόπο. Εντελώς διαφορετικά συλλαβίζουν, ναι, τα ελληνικά, ναι, ναι, με τα, ναι, τουρκικά. Ναι. Δύσκολη δουλειά και που τα έχεις καταφέρει σε πολλά, ό,τι έχεις κάνει. Πολύ ωραίο. Εντάξει, δεν θεωρώ τον εαυτό μου στιχουργό. Αλλά εντάξει, μέχρι τώρα που έκανα τις προσπάθειες μου, δεν ντρέπομαι. Δηλαδή έγιναν ωραία. Ωραία. Να δούμε και μια αντίστοιχη δουλειά της Σεζέν Αξού από Τουρκία. Είναι του Μπρέγκοβιτς. Στο όνομά του πέρασε. Είναι παραδοσιακό τσιγκάνικο τραγούδι, ναι, από την Σερβία. Έχει γράψει τους στίχους η Σεζέν Αξού στα τουρκικά. Πνευματική ιδιοκτησία του Μπρέγκοβιτς και, ναι, η Σεζέν Αξού το μετέφερε στα τουρκικά. Αλλά στην αρχή τσιγκάνικα το τραγουδά το τραγούδι. Το αργό μέρος είναι στα τσιγκάνικα. Ωραία, και θα το ακούσουμε από σένα αμέσως τώρα. Το λέμε Εντελέζη Αβελά. Thank you.
başka στις ενορχιστρώσεις ο Δημήτρης Παναγούλιας, που μας ακούει αυτή τη στιγμή από ό,τι ξέρω. Γεια σου Δημήτρη. Ωραία, αφού είμαστε έτσι σε κομμάτια από την τελευταία σου προσωπική δισκογραφική δουλειά, γιατί έχεις συμμετάσχει και σε άλλες, που λέγεται Souvenir Thessalonique, από τη Dilek Coach, από τη Sony Music, να βάλουμε άλλο ένα έτσι γνωστό στον κόσμο πριν πάμε σε πιο... εξειδικευμένα. Αλλά πρώτη φορά τα παίχτη έτσι στα τουρκικά και στα ελληνικά. Πρώτη φορά έγινε αυτό. Ναι. Ένα τραγούδι στην Ικόνιο. Θα τραγουδάνε στους γάμους. Εδώ είναι λαϊκό τραγούδι, ναι. Ας πούμε, στο πάλκο που τραγουδάνε. Το καραπιπέρι. Ναι. Ενώ εκεί είναι του γάμου. Ναι. Παραδοσιακό του γάμου λοιπόν. Ναι. Καραπιπέρι. Δηλαδή μαύρο πιπεράκι μου. Πώς το λες. Thank you.
μες της πόλης τα στενά, μια χανομή σαν γλυκιά μου έχει πάρει την αδειά. Ραβι περίν, βι περίν, βι περίν, εσμέρ σε κερίν, σε κερίν, σε κερίν. Άρθω απόψε να σε κλέψω, δεν άντεχω πια, με το φέκι σου ναι μες στη γειτονιά. Ραβι περίν, βι περίν, βι περίν, εσμέρ σε κερίν, σε κερίν, σε κερίν. Άσε πια τα πλούτη και τον Ιταΐ, άσε πια τα πλούτη και τον Ιταΐ. Αυτό ήταν και το Καράβι Περίν, που είναι τραγούδι της, του γάμου στην Τουρκία. Τώρα το επόμενο, πριν συνεχίσουμε την ιστορία εδώ στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα, αλλά επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα, το λέμε μεταξύ μας Νταλάλ από το όνομα που έχει, αλλά λέγεται Μπιράι Ντογντού Καρσιντάν. Τι σημαίνει αυτό? Ένα μήνα, κάποιο μήνα. Ένα φεγγάρι από απέναντι, πώς λέγεται, φέγγι, ανατελεί. Μάλιστα. Ωραίο. Από ποια περιοχή είναι αυτό τι λέει? Αυτό το τραγούδι από μια περιοχή που αγαπάω πάρα πολύ, αν και δεν είμαι από εκεί. Εγώ είμαι από την Αντάλια, παραθαλάσσια πόλη. Από την Μάρντιν, που έχει, είναι και με την Συρία γείτονα. Συνορεύει, ναι. Ναι, συνορεύει. Πολυπολιτισμική πόλη, ε. Μια πολυπολιτισμική, μένουν εκεί. Μάλιστα, ναι. Μένουν Άραβες, Κούρδοι, Τούρκοι, αιώνες. Και Ασσύριοι. Αρμονικά, βέβαια. Πάρα πολύ. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή έχουν εκκλησίες τους, τζαμιά τους. Μια αρμονική πόλη. Πάρα πολύ μου αρέσει. Και όταν ήμουν φοιτήτρια στην αρχιτεκτονική, και αρχιτεκτονικά μου ενδιαφέρα πάρα πολύ. Μια πόλη, όντως, και με τα φαγητά, με το πολιτισμό της. Πολύ ενδιαφέρον πόλη. Και ζουν με αρμονία. Και ακόμα, ας πούμε, τώρα που γίνεται μπάχαλο εκεί πέρα, αυτή την περιοχή, εκεί πέρα οι άνθρωποι πάλι ζουν με ειρήνη. Αυτό το τραγούδι είναι από εκεί. Ωραία. Μάρντιν Γκιζέλη. Ντόπιες γλώσσες, δηλαδή και από τους Ασσύριους τη γλώσσα τους και στους Αραβικά. Μπράβο, ναι, 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 ναι. Εγώ λέω μόνο στα Τούρκικα. Μέχρι να κάνω το δίσκο δεν έφτασα τους στίχους από την άλλη γλώσσα. Γι' αυτό μόνο στα Τούρκικα το έχω. Ωραία. Θα το ακούσουμε λοιπόν στα τουρκικά. Από την Dilek Koç, Biray Doğdu Karşıdan, Dalal. Ή Dalal. Από το CD, το τελευταίο, το πιο φρέσκο της, Souvenir Thessaloniki. Thank you.
Μάλιστα, αυτό ήταν λοιπόν τον Νταλάλ. Και για να συνεχίσουμε, εκεί που παίζουμε με Σικιαγέτ, κάπου το γύρω στο 2000, κάπως εκεί, με παίρνει τηλέφωνο ο Ροζ Ντέιλι και μου λέει: Λουκά, κάνω μια παραγωγή που θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένα τύπα. 5.000 τότε ήταν περιορισμένα, άλλες εποχές. Ναι, ναι. Που έχει σαν θέμα ξένους μουσικούς, δηλαδή μη Έλληνες, που δουλεύουν στην Ελλάδα με Έλληνες. Και επειδή σε ξέρω, μου λέει, μπλέκεσαι όλο με τέτοια, τι έχεις να προτείνεις? Ένα από αυτά λοιπόν ήταν το group μας, η Σικιαγέτ, που παίξαμε στο CD Κάτοπτρα, έτσι λέγεται, αν κάποιος μπορεί να το βρει, είναι συλλεκτικό, το Ζεϊνέπ. Ζεϊνέπ, ναι, ναι. Μ' άρεσε και εμένα αυτό το κομμάτι, είχα ονομάσει και τη γάτα μου Ζέινεπ. Θυμάμαι. Λοιπόν, και μια και οι ηχογραφήσεις γίνανε στο στούντιο του Καζαντζή, σ' ακούει ο Καζαντζής και σου προτείνει συνεργασία. Ναι. Για πες μας λοιπόν. Με προτείνει, ετοιμάζονταν μια δισκογραφική δουλειά, και με πρότεινε το τραγούδι, το «Ήταν αέρας», πάντα που το τραγούδισε η Λίζα Καλημέρη πιο πριν, να κάνω στα τουρκικά. Στα τουρκικά. Ναι. Ήταν και η πρώτη μεταφορά που έκανες? Η πρώτη μου μεταφορά που ήταν στα ελληνικά, από ελληνικά, «Αιρλικ», χωρισμός Αιρλικ λέγεται. Ας το ακούσουμε λοιπόν, γιατί είναι σταθμός αυτός στην ιστορία, και να συνεχίσουμε μετά τη επόμενη συνεργασία που χρυσούς, πλατινένιους δίσκους, κάτι τέτοιο. Πόσες φορές θα τα πούμε.
Και άμα θυμάμαι καλά την ιστορία, γίνεται αυτή η συνεργασία. Στο μεταξύ, εσύ τραγουδάς σε άλλο σχήμα, που τυχαίνει να παίζα κι εγώ, ναι. Στο Καφέ Αμάν. Στο Καφέ Αμάν. Που το λέγαμε. Mm-hmm. Με τον Σημειονίδη, τραγουδιστή, το Χάρη. Και εμφανιζόμαστε στην ΕΤΡΙΑ σε μια εκπομπή της Χρύσας Σάμου. Διασπορά. Διασπορά. Η Ντιλέκ μου τα θύμισε αυτά. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε βλέπει εκεί η Ρεμπούτσικα. Αχ, λέει, μου έχουν αναθέσει. Και το τελειώνω τώρα, τι κρίμα. Θα προλάβω να τη βρω. Τότε ήταν το φοβερή κινηματογραφική επιτυχία. Το Πολιτική Κουζίνα. Πολιτική Κουζίνα και έχει ένα τραγούδι, Μπαχάρη, Κανέλα και Φιλή. Μάλιστα. Πού να τη βρω αυτή την κοπέλα τώρα, μας βλέπει στην τηλεόραση, ακούει τη συνεργασία σου με τον Καζατζή. Απ, λέει κοινός γνωστός. Παίρνει τον Καζατζή τηλέφωνο, θέλω την κοπέλα, την Τουρκάλα που είναι τώρα στην τηλεόραση. Α, περίμενε, λέει ο Καζατζής. Παίρνει εμένα τηλέφωνο, Λουκά, αυτή την κοπέλα, όπως τη λέγανε, τη λέει Κότς. Μάλιστα. Την θέλει για συνεργασία, πάρε το τηλέφωνο. Και έτσι λοιπόν, για πες μου εσύ τώρα αυτά τα πιο ενδότερα, είχαν τελειώσει ηχογραφήσεις, γι' αυτό δεν ακούγεσαι στην ταινία. Ναι, να πω και λίγο για, αυτό, ναι. Για αυτή τη φάση. Ρεμπούτσικα με πήρε τηλέφωνο, μου είπε μια ταινία, για μια ταινία που το κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είπε, έχεις μια εβδομάδα μόνο για να γράψεις στίχους και να έρθεις στην Αθήνα να το ηχογραφήσεις. Από το πουθενά αυτό η στίχη. Από το πουθενά. Λέω πώς και... λέω δύσκολα και τέτοια, αλλά μετά πήρα την ευθύνη σε μια εβδομάδα κάθε μέρα ξυπνούσα βράδυ, έγραφα στίχους. Ξυπνούσε με στίχους, ναι. Με λέξεις στο μυαλό μου και πήγαινε, έγραφα. Σου είχαν πει το θέμα της ταινίας. Μου είχαν πει το πολιτική θέμα. Πολιτική κουζίνα, ναι, ναι, ναι. Να έχει σχέση. Ναι, ναι, ναι. Μου είχαν πει όλα αυτά. Και έγραψε στον Μπαχάρη, Κανέλα και Φιλή. Και Φιλή. Στα τουρκικά. Στο τηλέφωνο τους είπα, λέω, για ακούστε με, λέω, μήπως έγινε, δεν έγινε. Και αυτοί συγκινήθηκαν στο τηλέφωνο, με τον Καλαντζόπουλο μαζί το άκουγαν. Είπανε αμέσως έρχεσαι. Ωραία. Κατέβηκα, στην ηχογράφηση ήταν και ο Μπουλμέτης. Mm-hmm. Ο Μπουλμέτης ήταν απέναντί μου, τζαμερία είχα, απέναντί μου ήταν. Όταν έγραφα, έκλαιγε συνέχεια, δεν μπορούσα, ασταμάτησα. Συγκινήθηκε. Και εγώ τότε είπα, μάλλον το κατάφερα. Μάλλον το κατάφερα. Και από ό,τι φαίνεται έτσι έγινε, γιατί ναι. Δεν πρόλαβε να μπει η φωνή σου στην ταινία, είχε γίνει το μοντάζ. Επίσης, ο Μπουλμέτης είπε, αυτό το τραγούδι πρέπει να προλάβουμε. Σας παρακαλώ, πρέπει να προλάβουμε. Δηλαδή, ήτανε... δηλαδή, και εγώ ήταν. Αγχώθηκα, και εγώ ήταν. Απλώς δεν πρόλαβαν στην ταινία. Δεν πρόλαβε στην ταινία, υπήρχε όμως στο βινίλιο που βγήκε. Ναι, εκεί, ναι, ναι. Και CD. Ναι, ναι, εκεί στο soundtrack. Και πόσο πούλησε αυτό ρε CD, λέει. Δες, ακόμα πουλάει. Ακόμα αφού πουλάει. Λέει η Βρεμπούτσικα τώρα, μου είπε, αφού παλαιώσαν αυτά τα CD, ναι. Που πήραν, ξανά αγοράζουν. Mm. Είναι, α, για να τα ξανά αγοράζουν. Έγινε πια κλασικό. Ναι. Δηλαδή πάντα. Θυμάμαι και εγώ όπου παίζαμε τότε, Μικρασιάτικη, γιατί σε αγάπησε όλη η Βόρεια Ελλάδα στην αρχή και μετά η υπόλοιπη Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα, Θράκη κτλ. Θυμάμαι δεν υπήρχε σύλλογος Μικρασιατών ή Καπαδοκών που δεν τραγούδησες. Ναι. Και όλοι ζητάγανε... Την πολιτική κουζίνα, την πολιτική κουζίνα. Ναι, από εκεί ακούστηκε πιο πολύ. Ας τα ακούσουμε λοιπόν γι' αυτό, όπως μπήκε στο δίσκο. Μπαχάρη, Κανέλα και Φιλή. Baharat tarçın ve buse tabanara
şu içinde bir göl. Έτσι λοιπόν, από τη μία η συνεργασία σου με τον Γιώργο Καζαντζή και στη συνέχεια με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, έδειξε στον κόσμο άλλη μια πλευρά του εαυτού σου. Δηλαδή αυτό του έντεχνου πια που ξεφεύγει από το παραδοσιακό. Από το παραδοσιακό. Αλλά δεν παρατάς τίποτα. Εκείνη την εποχή με το ένα πόδι είσαι σε συναυλίες μέχρι πρόσφατα με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Συνέχεια και με Γλυκερία, με Αρετή και Τιμέ. Από την άλλη είσαι στα παραδοσιακά, στο Μικρασιάτικο, στο Κωνσταντινοπολίτικο και τα λοιπά. Δηλαδή η σχέση μου με τους Μικρασιάτες ήταν ιδιαίτερη. Ναι, και τους Καπαδόκες. Με τους Καπαδόκες είναι πολύ ιδιαίτερη. Τραγουδάω τα τραγούδια τους, είτε περισσότερα τουρκόφωνα βέβαια. Δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή αγάπη ιδιαίτερη. Ναι. Την έχω ζήσει και εγώ από κοντά, ναι, τη, ναι, τη λατρεία που έχουν σε σένα όντως. Δηλαδή πολύ συγκινητικές στιγμές ζούμε και μαζί. Και όλες τις ηλικίες, όλες. Ναι, όλες οι γιαγιάδες έχω δει να κλαίνε που τραγουδάς. Ναι, ναι, ναι. Ναι, σκοπέλες. Βοήθησε πολύ και ο σύζυγός σου ο μετέπειτα, ο Γιώργος ο Ψάλτης, έτσι δεν είναι. Βέβαια, γιατί και αυτός βέβαια σαν... Κομωτινέος είχε βαθιά γνώση και έχει στο, και στο Μικρασιάτικο βέβαια εννοείται, αλλά και στο Καπαδόκικο που γνώρισε γιαγιάδες και παππούδες πάρα από πρώτο πολύ χέρι και με αυτά τα κομμάτια. Πάρα πολύ. Θα κάνουμε μια εκπομπή και με τον Γιώργο. Βέβαιος, δηλαδή είναι ιδιαίτερος. Και για το καινούριο του το δίσκο, CD, ναι, το δίσκο που τραγουδάει, θα μιλήσουμε άλλη φορά. Εγώ μια παρένθεση τώρα, ναι, δηλαδή όταν ήρθα στην Ελλάδα βρέθηκα σε ένα κύκλωμα, ήμουν πολύ τυχερή, που γνώρισα τον Νίκο Τζάνι και αρχιτέκτονας κι αυτός, συνάδελφός μου και μουσικός. Και από τον Νίκο Τζάνι γνώρισα εσάς και όλους τους καλούς μουσικούς φίλους. Ήμουν πολύ τυχερή που σας συνάντησα, έμαθα πάρα πολλά από εσάς. Και εμείς δηλαδή ψάχναμε μια φωνή από εκεί, να λέει τα τουρκικά. Δηλαδή τόσα χρόνια είμαστε φίλοι, συνεργάτες. Είχαμε τους ίδιους δασκάλους μετά και στη Βυζαντινή. Oh, no, no, ναι, ναι, ναι. Είναι, ήμουν τυχερή, αυτό ήθελα να πω δηλαδή. Έτσι, αλλά και τίποτα δεν είναι τυχαίο και όλα μαζί. Συνεχίζουμε. Ναι, ας έρθουμε τώρα στο τώρα πάλι. Να βάλουμε άλλο ένα κομμάτι και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Δάκτυλο. Oh.
Ωραία. Αυτό ήταν το Δάκτυλο, που το πρωτοτραγούδησε η Εφταλία, μια γυναίκα θρύλος, η Ντενίζ Κζ, η Γοργόνα, όπως τη λέγανε στην Κωνσταντινούπολη. Η Εφταλία, για αυτούς που δεν ξέρουν, ήταν μια Ρωμιά τραγουδίστρια που τραγουδούσε με τον μπαμπά της όταν ψάρευε, ποιος ήταν αστυνομικός, κάτι τέτοιο νομίζω στο επάγγελμα του, αλλά ήταν και μερακλής πολύ, έπαιζε σάζι. Και μέσα στη βάρκα εκεί τραγούδαγε η Εφταλία 9 χρονών, ας πούμε, μαζί του, και μαζευόντουσαν όλοι οι ψαράδες, όλος ο Βόσπορος τριγύρω για να την ακούσουν. Και έτσι της βγήκε το παρατσούκλι Γοργόνα, η οποία είχε ένα θάνατο όχι πολύ καλό. Ο Σουλτάνος, όταν πια έγινε φτασμένη τραγουδίστρια, πασίγνωστη μέχρι τη Γαλλία, είχε κάνει περιοδία στην Αίγυπτο, θυμάμαι, με τρομερούς μουσικούς της εποχής, και Οθωμανούς και Ρωμιούς, και ήδη κυκλοφορούσε πλάκες στο γραμμόφωνο στη Γαλλία με τη φωνή της, προς τιμή του Σουλτάνου, σε κάποια γενέθλιά του ή κάτι τέτοιο, έπαιξε πάνω σε καράβι στο Βόσπορο για τον Σουλτάνο, όπου εκεί κρύωσε, έπαθε πνευμονία και ήταν μοιραίο και πέθανε. Λοιπόν, δεύτερη εκτέλεση, έχουν γίνει κι άλλες βέβαια έκτοτε στην Τουρκία, αλλά σταθμό εγώ αυτό θεωρώ, γιατί το είπες καταπληκτικά. Ευχαριστώ. Και μετά την Εφταλία δύσκολο να ξεχωρίσει μια εκτέλεση. Είναι σε διασκευή Λοξάντρα, ήταν η συνεργασία μας, το 2012 κυκλοφόρησε, όπου υπάρχουν και πολλοί άλλοι guest εκτός από τους άλλους Λοξάντρα. Εγώ έπαιξα και μηχανή, δακτυλογραφική μηχανή. Στην αρχή που ακούγεται. Ναι, γιατί δάκτυλο είναι οι ιδιαίτερα γραμματές, δεν είναι, στα τουρκικά. Η δάκτυλο σημαίνει γραπτομηχανή, αυτό το παλιό. Η γραφομηχανή. Γραφομηχανή. Ωραία, και αυτό το κομμάτι ουσιαστικά είναι τα blues, ας πούμε, μιας δακτυλογράφου. Τα παράπονά της. Να πω ότι εκτός από τους Λοξάντρα έχει παίξει και ο Κώστας ο Θεοδόρου κοντραμπάσο εκεί, αν θυμάμαι καλά. Και έπαιξε και ο Παπαϊωάννου ο Νίκος τσέλο. Μάλιστα, αν θυμάμαι, όλοι αυτοί είναι. Ωραία. Ας ακούσουμε το επόμενο και το σχολιάζουμε μετά. Ιντιλέξ το πόντο. Thank you.
Να και ένα ποντιακό με τη συνεργασία σου με την Μπέλα Νικολαίδου. Αυτό ήταν με την Μπέλα Νικολαίδου, μια πόντια τραγουδίστρια από την Θεσσαλονίκη. Πολύ αγαπημένη και αυτή στη νέα γενιά. Πάρα πολύ, ναι, ναι, ναι. Πολύ καλή. Και αυτό όλα είναι στο τελευταίο σου CD, στο Souvenir Thessalonique. Μάλιστα. Γι' αυτό διάλεξες και Θεσσαλονικιούς επίσης, όπως η Πέλα. Πολύ ωραία συνεργασία. Λοιπόν, το Σεφδαλίν Αμάν είναι ένα ακόμα κομμάτι της 30 φιλιά στα φύλλα δηλαδή. Ναι, είναι και ο δίσκος ονομάζεται Σεφδαλίν Αμάν. Ο δεύτερος σου προσωπικός δίσκος. Να βάλουμε και από το δεύτερο προσωπικό λοιπόν, που είναι πάλι σε δικιά σου απόδοση η στίχη. Στα τουρκικά. Στα τουρκικά. Είναι παραδοσιακό τραγούδι από την παραλία της Μικράς Ασίας. Αυτό λέγεται ότι δεν υπήρχε, δεν είχε μείνει γνωστό. Και η Δόμνα Ισαμίου, η αείμνηστη, το άκουσε, δεν θυμάμαι αν το άκουσε από την ίδια της τη γιαγιά ή από κάποια γιαγιά. Οπότε καταγραφή ήταν. Το κατέγραψε, το απόδωσε, το έκανε πολύ γνωστό στον κόσμο. Εμείς μάθαμε από την Δόμνα Σαμνίου. Ναι, καταπληκτικό κομμάτι. Και τώρα θα το ακούσουμε από το δεύτερο προσωπικό CD της Dile Koç, που λέγεται έτσι, Σεφδαλίν Αμάν. Μαζί με την Γλυκερία. Μαζί με την Γλυκερία πάλι.
getirir bana. Kokunu güller açınca senada vino da fuluria. Mavra mu matia ke glika. Αυτή άλλη μια συνεργασία από το δεύτερο προσωπικό CD της Dilek με την Γλυκερία. Και τώρα κάτι που δεν παίξαμε είναι Καπαδοκία. Καπαδοκία. Οπότε τι θα έλεγες, να βάλουμε το Τσοκμέ. Check the VG να βάλουμε. Τσοκμέ είναι ίδιος ρυθμός. Check the VG. Το οποίο σε ποιο σου CD βρίσκεται? Στο σεβδάλιμα μας, στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Καπαδοκία με την Τηλεκόρση. Check the VG. Başına şapka ister başına. Başına şapka ister başına. Ωραία. Ακούμε την εκπομπή Ζωντανή Μουσική με Ωμικρον Γιώτα από το Εντροπία FM και το Λουκά Μεταξά, με ιδιαίτερη καλεσμένη την Τηλέκ Κοτς σήμερα. Και θέλω να σας πω ότι είμαστε στο δεύτερο χρόνο της Εντροπίας. Κάντε μας κανένα like άμα σας αρέσει αυτό που κάνουμε, στη σελίδα μας στο Facebook, να φτάσουμε τους 2000, όποιος θέλει. Τα άλλα βέβαια τα ξέρετε, γιατί αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή, πάνε να πει ξέρετε πως μπαίνετε στο entropiaradio.gr. Εμένα ακόμα όταν βρίσκομαι στην Αθήνα και δεν κάνω εκπομπή και θέλω να ακούσω, η γυναίκα μου με βάζει. Λοιπόν, και ερχόμαστε πάλι στην Dilek. Δεν βάλαμε Dilek κάτι και από την πρώτη σου προσωπική δουλειά. Nice. Ένα αγαπημένο κομμάτι που κάνουν και οι περισσότεροι μουσική φωνητικά είναι το Όγλαν Όγλαν. Όγλαν Όγλαν, από το Καζαντζίδη πολύ αγάπησε ο κόσμος. Έγινε γνωστό στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, οι πρόσφυγες ήδη το ήξερε το τραγούδι, ναι. Φέραν από εκεί. Απλά τα χρόνια ήταν περίεργα τότε και
αυτός που το τραγουδούσε, έγραφε και συνθέτης. Για να πάρει κανένα ποσοστό. Δεν ήταν κλέφτες οι άνθρωποι δηλαδή που γράφανε σε παραδοσιακά ονόματα τότε. Τους προέτρεπε η ίδια η εταιρεία, γιατί ήταν ένας τρόπος να πληρωθούν. Το Oğlan Oğlan λοιπόν, που είναι παραδοσιακό από την Τουρκία, από την Dilek Koç, από την πρώτη της προσωπική δουλειά, που λεγόταν Karşı. Karşı, δηλαδή, απέναντι. Απέναντι. Κυριάκο Ταπάκη με τα ταξίμια σου. Αυτό ήταν και το Oğlan Oğlan από την Dilek. Τόσες πολλές συναυλίες, τόσα πράγματα με την Αρετή και τη ΜΕ και δεν βάλαμε ένα κομμάτι. Μια συνεργασία βγήκε και στο δικό της άλμπουμ που λέγεται Φωνή της Αρετής. Φωνή της Αρετής. Και της συνθέτριας Σοφία Νάτσιου. Σοφίας Νάτσιου, που λέγεται Απόψε. Και στους δύο δίσκους βγήκε αυτό το τραγούδι. Ωραία. Τραγούδι της Σοφίας Νάτσιου, Μια Στιγμή. Bir An στα τουρκικά, η στίχη στα τουρκικά, δική μου. Στα ελληνικά της Σοφίας πρέπει να είναι, άμα δεν κάνω λάθος. Ωραία. Να το ακούσουμε και αυτό. Σκιές μας ψάχνω, χάνομαι στο φως.
Σοφία Νάτσιου στη σύνθεση και στους ελληνικούς στίχους, νομίζουμε Dile Koç μεταφορά και στίχους στα τουρκικά, συνεργασία Dile Koç στο τραγούδι μαζί με την Αρετή και τη Μέ. Τι θα έλεγες τώρα, το επόμενό μας να είναι έτσι λίγο πιο κεφάτο. Ναι, ναι. Να βάλουμε το έξω ντέρτια και καημή ή αλλιώς πεντζερέντεν αϊντο ουντού. Έτσι, τσιφτετελάκι. Τσιφτετελάκι μαζί με την αγαπημένη μου τραγουδίστρια Γλυκερία. Τη Γλυκερία. Και να το αφιερώσουμε στον κύριο Μιχάλη που μας ακούει. Χαιρετούμε και όλους τους άλλους ακροατές. Θα μπω μετά στο chat και θα τα δω, γιατί μια εκπομπή και εμένα μου πηγαίνει έτσι χωρίς λάθη. Ας μην μπαίνω στο chat και τα κάνω μπάχαλο πάλι όπως συνήθως. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το έξω ντέρτια και καημή, που είναι νομίζω από το πρώτο σου. Σεβδαλή Μαμάν, από το δεύτερο. Από το δεύτερο προσωπικό σου, ναι. Το Σεβδαλή Μαμάν. Η ενόρχιστρος είναι του Γιώργου Ψάλτη και Δημήτρη Παναγούλια. Και το Δημήτρη Παναγούλια, μάλιστα. Τη αγάπη στη φωτιά, με
Μέσα στο κρασί να σβήσω, μέσα στο κρασί να σβήσω, αμάν, έλα, έλα. Έλα στη γλυκιά αγκαλιά μου, να γλυκάνεις την καρδιά μου, σαν να γύρισε κοντά μου. Φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, δεν τελειώσαμε βέβαια ακόμα. Δεν θα μπορούσα να μην βάλω ένα κομμάτι που τραγουδάς με τον σύζυγό σου. Το παπατσί. Ναι, θα βάλω το Κίζμ Σένι Αλιγέ. Βερεήμε. Θέλει να με παντρέψει με διάφορους. Με διάφορους. Και σου λέει, ο Τάδε είναι καλός. Όχι, πίνει πολύ. Ο Τάδε. Όχι, λέει διάφορα ονόματα τέλος πάντων. Αυτός λέει, θα σε παντρέψω με τον μεθυσμένο. Εγώ λέω, ναι. Α, σε ναι. Αυτόν λέω ναι, ναι. Τον σαρχός. Τον σαρχός θέλω, ναι. Τον μεθυσμένο. Ξέρουν πολλοί οι πρόσφυγες στο τραγούδι αυτό, αγαπάνε. Ναι, αλλά τελικά σε πήρε ο ίδιος. Εδώ υποτίθεται ότι είναι μπαμπάς με κόρη, έτσι. Λοιπόν, αυτό να πούμε ότι είναι από το πρώτο, την πρώτη σου προσωπική δισκογραφική δουλειά, το Καρσί, είναι το δεύτερο κομμάτι, στο τραγούδι Dilek Koç, Γιώργος Ψάλτης. Και στο βιολί.
seni bahriye vereyim mi? Kızım seni bahriye vereyim mi? İstemem babacığım, istemem. Onun adı Bahri, çekilmiyor kahri. İstemem babacığım, istemem. Onun adı Bahri, çekilmiyor kahri. İstemem babacığım, istemem. Seni sarhoşa vereyim mi? Kızım seni sarhoşa vereyim mi? İsterim babacığım, isterim. Onun adı sarhoş, eder beni pek hoş. İsterim babacığım, isterim. Onun adı sarhoş, eder beni. Διλέκ, για μίλησέ μας λίγο για τις επερχόμενες εμφανίσεις σου. Πού θα είναι αυτές? Τώρα, σύντομα θα είμαι 27 του μήνα παραμονή, 28 Οκτωβρίου, στο Εξώφωτο. Ξέφωτο. Ξέφωτο. Στα Λαδάδικα. Στα Λαδάδικα. Αφόρμη του νέου δίσκου, ας πούμε, το Souvenir Θεσσαλονίκη. Μετά τώρα συζητάμε στο Χαμάμ στην Αθήνα 7 Νοεμβρίου Σάββατο. Μία άλλη συνεργασία που ετοιμάζω μαζί με τον Κώστα Φαλκόνη και Γρηγόρη Σημαδόπουλο και άλλους πολύ καλούς εξαιρετικούς μουσικούς, θα κάνω έντεχνο πρόγραμμα κάθε Δευτέρα στην Βεντέτα Θεσσαλονίκη. Αρχίζοντας από Νοέμβριο. Νοέμβριο. Ωραία. Πρώτη του μηνός. Όχι. Μέση. Α, μέση Νοέμβριο. Νοέμβριο, ναι, ναι. Και εσύ πες γιατί. Ωραία. Άλλη συνεργασία που θα κάνουμε μαζί. Βρήκες ένα ωραίο όνομα. Κωνσταντμπούλ. Κωνσταντμπούλ. Και είμαστε εγώ στα κρουστά, ο Δημήτρης Σύντος στα πλήκτρα και ο Κυριάκος Σταπάκης στο Σάζι και το Ούτι. Ωραία, να δούμε αυτό με το καλό. Με να το καλό. Παρουσιάσουμε και εδώ. Αγαπάμε πάρα πολύ το project μας. Ναι. Έχει πολλά. Δεν βλέπουμε την ώρα να βρεθούμε ξανά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή από πρώτη πρόβα όλοι πάθαμε πλάκα. Είχε μία τέλεια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τέλειξε. Όλοι συνεργάτες σε παλιά πράγματα και μαζί και χώρια. Ναι. Και ναι, δεν λέμε πολλά, θα μας ακούσετε και θα μας πείτε και εσείς αν χαιρόμαστε μόνοι μας ή αν όντως είναι τόσο ωραίο καλλιτεχνικά. Φθινόπωρο στη Ραμάλα. Μάλιστα. Τι σου θυμίζει αυτή η έκφραση? Αυτή μια όμορφη συνεργασία με τον Τάσο Γεωργόπουλο. Είναι ένα τραγούδι, είναι από το δίσκο του. Είναι φιλειρηνικό για την ειρήνη. Για την ειρήνη, anti-war, πώς λέγεται. Αντιπολεμικό. Πολεμικό τραγούδι. Στα ελληνικά και στα τουρκικά με τον Τάσο Γεωργόπουλο. Στα τουρκικά η στίχη δική μου και στα ελληνικά είναι του Τάσου. Φθινόπωρος στη Ραμάλα, λοιπόν. Δεν έχει χρόνο η μέρα
ξημέρωσε. Δεν έχει ο ήλιος τόπο να νατεί. Έχει παιδιά κρυμμένα σοδοφράγματα, άνασες γρήγορες που κρύβει ένα ματίλι. Δεν είναι οι νύχτες που περνούν και σε φοβίζουνε, τα άγρια μάτια από το θηρίο που σε πληγώνει. Είναι οι λάμψεις που τα πρόσωπα χαράζουνε, είναι κραυγές που σκέπασε η σκόνη. Δεσματώνω όταν η ελπίδα στο όνειρό μου φώτιες κι απόψε είδα. Αυτό ήταν ένα πολύ όμορφο κομμάτι αντιπολεμικό. Που χρειαζόμαστε αυτό το καιρό την ειρήνη. Ναι, το φθινόπωρο Σιραμάλα. Mm-hmm. Το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube, υπάρχει βίντεο γι' αυτό. Ναι. Σε αυτό το σημείο θα σας καληνυχτήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούγατε. Και θέλω να ευχαριστήσω και την Τηλέ Κότς που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Και πέρασα ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Ελπίζω και εσύ, Τηλέκ. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σε όλους ευχαριστώ που μας ακούσατε. Να θυμίσουμε τις επερχόμενες εμφανίσεις. Μάλιστα, 27 του μήνα θα είμαστε στο Ξέφωτο, στα Λαδάτικα, στην Θεσσαλονίκη. Από τα μέσα Νοεμβρίου κάθε Δευτέρα. Κάθε Δευτέρα στη Βεντέτα. Στη Βεντέτα. 7 Νοεμβρίου Αθήνα. Πάλι με το σχήμα μου, αφορμή για το CD Souvenir Θεσσαλονίκη. Και θα σας δηλώσουμε για το Κωνσταντμπούλ. Για πότε... την παρθενική μας εμφάνιση. Ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Να είστε καλά όλοι. Θα αφήσουμε να παίζουν κομμάτια από, από τα παλιά προσωπικά CD της Dilek. Αρχίζοντας από τον Μπερμερίνο Βλάν. Ένα κάρσιλαμα δεν παίξουμε, άντε να παίξουμε ένα κάρσιλαμα. Ωραία, ας βαστάξει αυτός ο μπάλος λοιπόν και να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ.